Εν αναμονή των εξελίξεων βρίσκονται οι εργαζόμενοι στο ΣΟΤΑ μετά τις προωθούμενες συγχωνεύσεις και καταργήσεις δημοτικών επιχειρήσεων και νομικών προσώπων. Μέχρι στιγμής τίποτα δεν είναι ξεκάθαρο, υπογραμμίζει δηλώσεις ο πρόεδρος των εργαζομένων στο Δήμο Λάρισας, κ. Γιώργος Παπαδούλης, τονίζοντας πως για να ξεκινήσει οποιαδήποτε διαδικασία θα πρέπει να υπάρξει τροποποίηση στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και αφού εγκριθεί, τότε να ξεκινήσουν οι μετατάξεις. Οι υπάλληλοι που θα πάνε στους Δήμους θα υποχρεωθούν να καλύψουν τα κενά από τα νέα αντικείμενα που θα αναλάβουν οι Δήμοι. Το σίγουρο είναι, τονίζει ο κ. Παπαδούλης, πως το πρώτο εξάμεινο του 2011 θα είναι μια μεταβατική περίοδος για όλους τους εργαζόμενους. Το προσωπικό που χρειάζεται για τη λειτουργία με τα μέχρι σήμερα αντικείμενα που έχει ο Δήμος, κατά την άποψη του Συλλόγου, υπερβαίνει τα 200 εργαζόμενους. Ως επιτοπλίστων εργάτες και ΔΕ. Προκειμένου, ξαναλέω, να λειτουργήσουν όμως οι υπηρεσίες και τα καινούργια αντικείμενα, πρέπει να γίνει τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, να εγκριθεί ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας και μετά να αρχίσουν οι μετατάξεις των εργαζομένων από νομικά πρόσωπα του Δήμου που θα καταργηθούν ή από επιχειρήσεις Δήμων που θα καταργηθούν. Που σημαίνει αυτό αρκετό χρόνο. Υπέρ των εθελοντικών και όχι των υποχρεωτικών μετατάξεων τάσσονται οι δημόσιοι υπάλληλοι, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία τους για τον κλάδο τους. Η υποθήκευση του καλλικράτιστου μνημόνιου έχει τα πρώτα μαζικά θύματα τους συμβασιούχους. Όσα δηλαδή ήμασταν και είμαστε υπέρ των εθελοντικών μετατάξεων και όχι των αναγκαστικών. Γιατί, όπως είπαμε, θα ανατραπεί ο οικογενειακός προγραμματισμός των συναδέλφων μας και παράλληλα θα έχουμε την υποβάθμιση των παροχών προς τους πολίτες.